ότι πρέπει να μας πει περισσότερα πράγματα, να μάθουμε τι γίνεται στο τηλεοπτικό τοπίο. Γίνεται ένας χαμός, ένα τουρλουμπούκι, ένα κάτι τίσιο. Τουρλουμπούκι. Να σου πω κάτι. Ναι. Γίνεται ένας χαμούλης, όμως χαίρομαι όταν υπάρχουν οι τηλεοπτικοί συντάκτες, οι έγκριτοι τηλεοπτικοί συντάκτες και μας δίνουν όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Και το καθαρίζουν λιγάκι. Ακριβώς. Και πάμε τώρα λοιπόν στην είδηση που μετέφερε χθες ο Γρηγόρης Μελάς μέσα από το Μελάς Blog στο Newsit. Μας αποκάλυψε λοιπόν ποια θα είναι η παρέα που θα έχει να Ιταλία Γερμανού, καθώς να σας θυμίσω ότι ο Δημήτρης Πανόπουλος αλλά και η Ευελίνα Νικόλης αποτελούν παρελθόν που τους είδαμε και πέρσι τα προηγούμενα χρόνια. Τρεις μήνες αυτή η φημολογία πάει και έρχεται πια, Γρηγόρη. Σαν το γεφύρι της Άρτας. Είναι... Να σε καλά. Είναι λογικό όμως γιατί η Ιταλία Γερμανού ήταν από τις πρώτες εκπομπές που άρχισε να κάνει ραντεβού από πολύ πολύ νωρίς. Ακριβώς. Οπότε αυτά τα ραντεβού. Και ξέραμε και τις αποχωρήσεις, οπότε αναμέναμε και δύο κενά. Αυτά λοιπόν ξεκαθάρισε. Ξεκαθάρισε λοιπόν το τοπίο, σύμφωνα λοιπόν με τον Γρηγόρη Μελά, η παρέα που θα στελεχώσει την Ναταλία Γερμανού τη νέα σεζόν θα αποτελείται από τους Παναγιώτη Ραφαηλίδη, Ναταλία Αργυράκη, ο αγαπημένος μας Άγγελος Βουράκης, Αγγελίνο... που τον κλέψανε με βου. Στο παραπέντε τον κλέψανε τον Άγγελο Βουράκη και φυσικά η Ελιάνα Χρυσικοπούλου. Α, τελικά η Ελιάνα ουσιαστικά θα μπορεί. Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου είχε ξεκαθαρίσει λίγο τώρα τελευταία ότι τελικά κατάφερε να είναι στην παρέα του Σαββατοκύριακου. Έχει διευθετήσει όλες τις λεπτομέρειες και φυσικά τις οικογενειακές της υποχρεώσεις. Και αυτός που τελικά έκλεισε τελευταία στιγμή είναι ο Άγγελος Βουράκης, που είπε το όχι στο Μέγκα και στην παρέα της Φέη Σκορδά και τελικά τον τώρα έκλεψε η Ναταλία Γερμανού. Εδώ τώρα για να έχει γίνει κάτι. Τον έκλεψε. Κάποιος τον έχασε, κάποιος τον κέρδισε. Τώρα κάτι γίνεται όμως. Για να μην είναι ο Άγγελος στη Φέη, θεωρώ ότι κάτι έχει γίνει. Γιατί θυμάμαι πολύ καλά τις δηλώσεις του Άγγελου. Με πάρα πολύ. Νομίζω είχε πει θα δούλευε και δωρεάν για τη Φέη. Θα σας πω εγώ το θυμάμαι αυτό. Σύμφωνα με το δικό μου. Για να μην είναι. Άρα δεν ήταν οικονομικός ο λόγος. Άρα δεν ήταν οικονομικός. Ναι. Σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, να σας πω το εξής. Ότι δεν έχει προκύψει τίποτα ανάμεσα στον Άγγελο Βουράκη ή στη Φέη Σκορδά ή γενικά και με το Μέγκα. Απλά οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν τελικά σε μια συμφωνία από κοινού. Ενώ το κανάλι και ο Άγγελος. Έτσι. Διατηρούν τέλειες σχέσεις και με τη Φέη, από όσο ξέρω. Οπότε είναι, ρε παιδιά, από αυτά τα deal που δεν προχώρησαν. Εγώ βλέπω. Για άλλους λόγους. Ότι... Προφανώς κάποιες προτάσεις δεν έπρεπε είναι. Έπρεπε η Φέη να πατήσει λίγο πόδι, να πει Άγγελε, δεν το ξέρει. Θεωρεί, Κωνσταντίνο, ότι θα μπορούσε να πατήσει πόδι. Θεωρώ η Φέη Σκορδά είναι μία, νομίζω, πολύ μεγάλη, πολύ γνωστή παρουσιάστρια και μεγάλη. Θεωρώ ότι έχει τη δύναμη να απαιτήσει αν θέλει κάποιον. Δεν, θεωρώ... δεν ξέρω βέβαια τι παίζει. Ακούστε, με συμβόλαια, τι έχει υπογραφεί, δεν γνωρίζω. Δεν θεωρώ. Όταν θέλει κάποιον. Κάνεις τα καλύτερα για να τον έχεις. Και ο Άγγελος Βουράκης είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ καλός στην ενημέρωση. Κάνει και πολύ καλή ψυχαγωγία με τον τρόπο του, με τη σοβαρότητά του. Είναι ένα από τα hot πρόσωπα φέτος. Τα γεγονότα είναι τα εξής. Ο Άγγελος ήθελε πάρα πολύ να είναι με τη Φέη. Ναι. Ο Άγγελος είχε 3-4 προτάσεις ενδιαφέρουσες σίγουρα. Ήταν η προτεραιότητά του. Κάτι έγινε από αυτό που λέει η Μάρτζη, όντως κάτι έγινε τέλος πάντων. Και κάπου δημιουργήθηκε μια χαραμάδα, στην οποία είχαν πει για να τρουπώσουν 2-3 άλλοι. Ναι. Και τελικά η Ναταλία ήταν αυτή που έκανε την επιλογή του Άγγελος ξεκάθαρα. Οπότε τώρα το για την ιστορία να σας πω το εξής. Δεν παίζει ρόλο, δεν τίθεται θέμα η Φέη να μην έχει πατήσει σε εισαγωγικά πόδι, διότι από τα πρώτα όνοματα που έδωσε η Φέη ναι, στο Μέγκα, μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω. Ναι. Δεν ήταν, ήταν από τα πρώτα ονόματα που ο Άγγελος, μάλλον το όνομα του Άγγελου το έδωσε η Φέη Σκορδά, από τα πρώτα ονόματα που έκανε ραντεβού, προφανώς ο Άγγελος μπορεί να μην του άρεσαν κάποια πράγματα στην πρόταση. Δεν μπορεί να είναι όλα καλά. Αυτό λέω κάποια πράγματα. Μπορεί να ήθελε ο ένας, να ήθελε ο τρίτος, να ήθελε ο δεύτερος, κάποιος δεν ήθελε τόσο. Του Άγγελου, κάποια πράγματα προφανώς στην πρόταση που του έγινε δεν του άρεσε. Πολλές φορές. Και υπήρξε έντονο φλερτ από την εκπομπή της Ναταλίας, εάν και φόσον, ας πούμε, δεν, ο Άγγελος δεν έκλεινε στην ομάδα της Φέης, να υπάρχει μια πόρτα ανοιχτή και ότι αν δεν κλείσει, σε θέλουμε εδώ. Και προφανώς γι' αυτό οριστικοποίησε. Ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες για ποιο λόγο. Κοίτα να δεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω επικοινωνήσει με τον Άγγελο. Εγώ έχω επικοινωνήσει με ανθρώπους από το κανάλι, όπου μπορώ να σου πω αυτό το πράγμα, ότι υπήρξε αυτό το φλερτ. Δεν θέλω να αναφερθώ σε λεπτομέρειες περισσότερες. Εντάξει, και δεν είναι πούμε και σωστό. Να μην υπάρχει λόγο. Να πω ότι η Ναταλία Γερμανού τον ήθελε. Η Ναταλία Γερμανού αυτό, είναι παιδί μου. Το αυτό. Κάνω υπομονή καρκινάκι. Και τσακ το τζίμπησε. Το θέμα είναι, εγώ αυτό θα πω μόνο ότι πολλές φορές όταν κάνει ένας άνθρωπος ένα ραντεβού με ένα κανάλι ή με managers ή με ηθήνοντες ενός σταθμού, πολλές φορές και ο τρόπος προσέγγισης ίσως στο πώς θα μιλήσει στον άλλον
γιατί κουρασμένοι είμαστε, δουλεύουμε πάρα πολύ. Ας μην το συζητάμε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, ο Άγγελος είναι εξαιρετικός και η Ελιάνα. Δυναμώνει πολύ ομάδα. Φρεσκαρισμένη. Δυναμώνει πολύ ομάδα. Ναι, γιατί θα έχει απέναντι και άλλη μια νέα δυνατή ομάδα.